Πάμε στους γιατρούς μας. Ο γιατρός είναι η τελευταία ελπίδα πριν το Θεό. Ακούστε τι λέει, τι οδηγίες δίνει και επανερχόμαστε. Γιατί? Γιατί έρχεται η ομάδα των Δεκατιανών με πολλές και σημαντικές πληροφορίες και ειδήσεις. Φύγαμε. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος αποτελεί την συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες στη σύγχρονη εποχή. Ο Οκτώβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης. Σηματοδοτεί την ενημέρωση, την υπενθύμηση προς κάθε γυναίκα ότι θα πρέπει και φέτος να κάνει τον προληπτικό έλεγχο του στήθους της. Δηλαδή να κάνει μια μαστογραφία και να απευθυνθεί σε έναν κλινικό γιατρό, έναν χειρουργό μαστού για την κλινική της εξέταση, για την ψηλάφισή της. Θα έλεγα σε σημαντικό βαθμό πλέον είναι ενημερωμένες, ιδιαίτερα οι νεότερες γυναίκες, δείχνουν και ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες. Άλλωστε είναι κοινή παρατήρηση ότι έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό οι διαγνώσεις σε προχωρημένα στάδια καρκίνου του μαστού. Σε αυτό έχετε παίξει ρόλο και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς επίσης πλέον και η πολιτεία μέσα από το πρόγραμμα Φοφηγεννηματά, που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες ηλικίας 49 έως 60 ετών να κάνουν την ψηφιακή τους μαστογραφία και να γίνεται έτσι ο έλεγχος του γενικού πληθυσμού. Ξέρετε, αυτό που δεν έχουμε σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι ένας φορέας καταγραφής, εθνικός φορέας καταγραφής όλων των περιστατικών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν αναφερόμαστε στον καρκίνο του μαστού, συνήθως αναφερόμαστε σε στατιστικά δεδομένα άλλων χωρών, άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή της Αμερικής. Καλό θα ήταν να καταγράψουμε σε εθνικό επίπεδο τα δεδομένα τα δικά μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αποτελεσματικότερα. Τα νέα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα μέσα από μια έγκαιρη διάγνωση για αποτελεσματικότερες θεραπείες. Βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση είναι ο συνεπής προληπτικός έλεγχος του γενικού πληθυσμού. Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη καθοδήγηση από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού. Θα συμβούλευα τις πολύ νέες γυναίκες μέχρι 25 ετών να αρχίσουν να εξοικειώνονται με το στήθος τους και με την ιδέα του ελέγχου. Κάθε 1 με 2 χρόνια να επισκέπτονται ένα κλινικό γιατρό για μια ψηλάφιση και ενδεχομένως ένα υπερηχογράφημα. Στην ηλικία των 35 με 36 ετών, καλό θα ήταν να γίνεται η πρώτη μαστογραφία αναφοράς, ενώ σε γυναίκες 40 ετών και άνω θα πρέπει να γίνεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία και συμπληρωματικά ένα υπερηχογράφημα. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και θεωρώ πια ότι είμαστε στο σημείο να θεωρήσουμε τον καρκίνο του μαστού ως χρόνια νόσος. Η γυναίκα να το αντιμετωπίζει και να συνεχίζει τη ζωή της κανονικά.